Είμαστε έτοιμοι. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Να καλωσορίσω τον διοικητή του ΟΑΕΔ, τον κύριο Πρωτοψάλτη, στο επιμελητήριο της Κοζάνης. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που τον έχουμε εδώ σήμερα. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που ήρθε σε μια περιοχή που αντιμετωπίζει το φάβασμα της ανεργίας εδώ και πολλά χρόνια, στο μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι όλες οι άλλες περιφέρειες της χώρας. Ήδη είμαστε, όπως ξέρετε, πρώτοι στην ανεργία στους νέους στην Ευρώπη και έχουμε και την πρωτιά της ανεργίας στη χώρα μας. Δυστυχώς, οι εξελίξεις γύρω από τη ΔΕΗ και από το Λιγνίτη μας φέρνουν μπροστά σε ένα νέο φάσμα ανεργίας. Τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε και αντιμετωπίζουμε είναι πάρα πολλά και ως επιχειρήσεις αλλά και ως κοινωνία. Το ότι έχουμε εδώ σήμερα δίπλα μας τον διοικητή, αυτό δείχνει ότι η πολιτεία είναι αποφασισμένη να κοιτάξει το πρόβλημα της ανεργίας στη Δυτική Μακεδονία κατάματα, να το αντιμετωπίσει και παράλληλα να σχεδιάσουμε μαζί ένα πρόγραμμα, πολλά προγράμματα θα έλεγα εγώ, αντιμετώπισης της ανεργίας αλλά και του νέου εργασιακού περιβάλλοντος που θα δημιουργηθεί. Το επιμελητήριο Κοζάνης και εγώ προσωπικά έχουμε πει πολλές φορές και ο επιχειρηματικός κόσμος ότι στο σχεδιασμό του νέου παραγωγικού μοντέλου θέλουμε να παίξουμε ρόλο έτσι ώστε να δώσουμε μέλλον στις επιχειρήσεις μας και στον τόπο μας. Έχω κάνει μια πρώτη ενημέρωση στο διοικητή και μια περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αλλά και των νέων προκλήσεων και προβλημάτων που έρχονται. Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή συζήτηση. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ο διοικητής σήμερα δύο προγράμματα, το οποίο πιστεύω ότι είναι η αρχή των θετικών δράσεων που θα γίνουν στην περιοχή. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι, και το έχω πει πολλές φορές και στα προηγούμενα χρόνια, ότι θα πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός όσον αφορά το κομμάτι της εργασίας και της ανεργίας σε περιφερειακό επίπεδο σε όλη τη χώρα, γιατί άλλα προβλήματα αντιμετωπίζει, άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα έχει η Δυτική Μακεδονία και άλλα, για παράδειγμα, η Κρήτη. Πρώτον αυτόν, και δεύτερον, ότι θα πρέπει να γίνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο να έχει μέσα και κατάρτιση εκπαίδευση, να έχει μέσα και πρακτική άσκηση, να έχει μέσα και επιδότηση της απασχόλησης. Μόνο ό,τι γίνεται σε συνεργασία με τους φορείς, την τοπική κοινωνία και, τον ΟΑΕΔ αλλά και το Υπουργείο Εργασίας μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Δεν θέλω να φάω άλλο χρόνο, να τον καλωσορίσω ξανά τον κύριο διοικητή. Είμαστε στη διάθεση και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα γρήγορα θα φανούν για την περιοχή, να αντιστρέψουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.